εφαρμοσέτε. Γεια σας. Μέρος δεύτερον, γιατί ήταν πολύ μεγάλο το πρώτο μέρος. Κόντεψα πάει μισή ώρα. Λοιπόν, έχω ακόμα μερικά πράγματα να σας πω πάνω σε αυτό. Είχαμε σταματήσει στο νούμερο 6, το οποίο σήμαινε, ήταν όχι πολύ λαφριά, αλλά όχι και πολύ βαριά. Βαριά αρκετά και να αυξάνουμε το βάρος κάθε τόσο, συνέχεια. Fast training είναι η επόμενη ερώτηση. Α, συγγνώμη, το 7 είναι training hard and training smart and go home. Αυτό όπως σας είπα μου το έχουν πει πολλοί bodybuilders και και η γυναίκα bodybuilder, Miss Olympia, Linda Murray, και η Gates και πολλοί άλλοι. Training hard. Πολύ σκληρά δηλαδή θα γυμναστείς, πολύ σκληρά. Δεν έχει παιχνίδια, θα πονάς, θα βουγκάς αναγεννάς. Σιγά σιγά μην σε ακούω κόμμες και ενοχλείς στο γυμναστήριο. Γιατί μερικοί βουγκάνε έτσι και πονάνε με 10 κιλά. Τέλος πάντων. Και training smart. Smart σημαίνει να κάνεις αυτά που σου λέω τώρα, όλες αυτές τις ιστορίες. Training smart. Έτσι δεν είναι, το είπαμε. Έξυπνα, χωρίς να βασανίζεις για το τίποτα. Λοιπόν, μέχρι εκεί το καταλάβαμε. Να προχωρήσω. Η ερώτηση που κάνουν πάρα πολύ. Γρήγορη προπόνηση ή fast. Fast training, τα αυτά όλα, ή slow, τα reps και τα αυτά. Λοιπόν, το fast δεν το πιστεύω. Οπωσδήποτε, ό,τι είναι που έχει, που είπαμε, endurance, που έχει αντοχή, μ' αρέσει γιατί για την καρδιά, για να είσαι fit, να μπορείς να τρέξεις, να μπορείς να παίξεις μπάλα, μα θέλεις, ξέρω εγώ, έτσι κάτι, ποδόσφαιρο. Αλλά για να κάνεις bodybuilding, δεν το παραδέχομαι. Είναι μερικοί γενετικοί μέσα τους, κάτι μαύροι, κάτι στο YouTube, οι οποίοι έχουν κάτι σώματα τσάλια, θα λέγαμε, έχουν 5% body fat επάνω τους και κάνουν και γίνονται, λέει, γίναμε σώμα, λέει, κάνοντας push-ups και μονόζυγα και σαχλαμάρες στις παιδικές χαρές, λέει, ούτε γυμναστήρια πάμε, ούτε τίποτα. Να το πιστέψω, το πιστεύω, αλλά είναι όμως και γεννημένος, δεν μπορώ εγώ να πάω με 20% ή με 10% body fat και να πάω να κάνω push-ups και να γίνω bodybuilder με 8 κιλιακούς εδώ μπροστά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, παίζουν πολλά ρόλο μέσα στη ζωή αυτή. Αλλά fast, slow, πόσο slow. Μερικοί κάνουν slow έτσι. Καλό είναι να δοκιμάζεις λίγο απ' όλα, αλλά είπαμε πάλι η πείρα η δική μου τι είναι. Τα έχω κάνει όλα αυτά. Μ' άρεσε η πείρα του Dorian Yates. Του ξέρετε τον Dorian Yates, 7 φορές Mr. Olympia, ο Άγγλος. Dorian Yates, καλό παιδί. Ντόμπρο παιδί, τα λέει έξω τα δόντια όλα. Του έχω μιλήσει κι αυτόν. Λοιπόν, αυτός τι κάνει, το explosive rep, λέγεται. Δηλαδή, έχει την μπάρα εδώ, κάνει έτσι, την πετάει, αλλά όχι την πετάει τελείως. Την κάνει γρήγορα έτσι και την κατεβάζει σιγά σιγά. Και κάνει έτσι. Και την κατεβάζει σιγά σιγά στο στήθος, όπου να είναι. Ό,τι άσχη είναι αυτή, έτσι. Έτσι. Κάνει έμφαση, ξέρετε το κάθε rep, repetition. Κάθε φορά λες μία, δύο, τρεις. Το κάθε repetition είναι χωρισμένο στα δύο. Το μισό είναι positive και το άλλο μισό είναι negative. Καταλαβαίνουμε τι λέμε τώρα, ναι. Το positive είναι αυτό, boom, positive, negative. Οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν, δεν έχει σημασία αργά ή γρήγορα, δεν δίνουν έμφαση στο negative. Όταν πας πίσω, usually το πετάνε, πέφτει κάτω, κάνεις έτσι, οτιδήποτε είναι αυτό, έτσι και drop, ρίχνεις τα χέρια σου κάτω, ρίχνεις τα χέρια σου κάτω, πάτσε πάνω, ρίχνεις τα χέρια σου κάτω.
αυτός ο Ντόριαν Γιέιτς και άλλοι πολλοί και οι Manger Brothers, ο Mike Manger, Ray Manger, if you remember them, the heavy duty training, τι κάνουνε, είναι ότι δίνουν αυτοχή, δίνει, κάνει αυτό το explosion ωραίο και δίνει την αυτή, αλλά όταν γυρίζει δίνει και πιο πολύ έμφαση στο negative. Οπότε έχεις μισό rep επάνω που κάνει work και μισό rep κάτω που κάνει work, one rep. Α? Όλοι οι άλλοι που κάνουν έτσι και τα ρίχνουν μετά ή κάνουν έτσι και το πέφτει, κάνει μισό rep. Δηλαδή μισό, τα λες κάνω μέχρι το 10, δεν έχει κάνει μέχρι το 10, έχει κάνει μέχρι το 5. Εντάξει, θέλουμε ολόκληρο το rep. Και το positive και το negative. Το negative actually δουλεύει καλύτερα. Και γίνεται το πρίξιμο και το μεγάλωμα. Ωραία, μέχρι εδώ πάμε καλά. Πολύ καλά πάμε. Άλλη ερώτηση που μου έχουν κάνει φίλοι. Basic exercises or isolation exercises. Θα το καθαρίσω. Βασικές ασκήσεις, χοντρές δηλαδή ασκήσεις ή isolation, δηλαδή εκείνος που είναι το isolation, isolated exercises. Είναι οι οποίες οι πιο ελαφρύες, οι πιο μικρές. Να δώσω ένα παράδειγμα. Όταν κάνουμε έτσι, αυτό λέγεται isolate. Οτιδήποτε άλλο κάνουμε στο μηχάνημα, isolate. Όταν κάνουμε με την μπάρα, στο στήθος, λέγεται basic. Όταν τραβάμε την μπάρα έτσι, για να κάνουμε φτερά, bent over row, έτσι, λέγεται basic. Όλες οι σκληρές, όταν κάνουμε χέρια έτσι, με την μπάρα, λέγεται base. Basic exercises. Βασικές, ό,τι δουλεύει με τα δύο χέρια θα λέγαμε την ίδια ώρα μαζί, λέγεται basic. So, basic or isolate. Δεν μπορείς να ζήσεις μόνο με basic exercise, εκτός αν είσαι βαριτζής, ούτε με isolation exercise μπορείς να ζήσεις, γιατί πρέπει να είσαι σπίνος. Θα τις κάνεις mix together. Θα βάλεις τις exercises μαζί. Usually, μ' αρέσει να βάζω δύο basic exercise και μία isolated exercise. Θα τα πούμε την άλλη φορά. Λοιπόν, μην ξεχνάμε stretching before training, 10-15 λεπτά. 10 λεπτά είναι αρκετά, 15 άμα μπορείς και έχεις όρεξη, και 10 λεπτά μετά που θα τελειώσεις. Γιατί όσο κάνεις, το μυστικό το έχω ξαναπεί, όσο κάνεις stretching το muscle, τόσο το μάσκουλο δεν έχει. Όταν το γυμνάζεις και φύγεις έτσι σαμποντικός, σαν κάβουρας, και πας σπίτι σου να κοιμηθείς, το μάσκουλο έχει μείνει εκεί. Αλλά άμα το κάνεις stretching, αυτό ανοίγει και μετά έχει χώρο να πάρει μέσα κι άλλο κρέας και να γίνει πιο μεγάλο και πιο μεγάλο. Αυτό το έχω ακούσει, μου το είχε πει ο Χόμπλσον. Ο Χόμπλσον, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του, να το κάνω spell. Γερμανός. Αυτός εντάξει θα έπαιρνε στερόιτς οπωσδήποτε βέβαια, γιατί το χέρι του ήταν κάπου 25-26 ίντσες, ήταν το μεγαλύτερο μπράτσο στον κόσμο. Τέλος πάντων, αλλά έχει βγάλει ένα βιβλίο πάνω σε αυτά και λέει πώς γίνεται η άσκηση, η σωστή. Και ότι πρέπει να κάνει κανείς stretching πριν και μετά την γυμναστική. Πόσο rest να κάνω στο γυμναστήριο μεταξύ sets, πόσο rest, πόσο να ξεκουράζουμε. Αυτό εξαρτάται από το πόσα βαριά κάνεις. Αν κάνεις, όπως λέμε, γρήγορη γυμναστική και έχεις βάλει ελαφρά βάρη πάνω, δεν χρειάζεται να κάνεις και πολύ rest. Όταν κάνεις όμως βαριά, και δεν μπορεί να φτάσει τα 8 και τελειώνεις και κάνεις heavy, μιλάμε ωραία πράγματα, ωραία, όπως μου αρέσει να γυμνάζουμε εγώ heavy και αυτό, εκεί παίρνεις μεταξύ. Είναι κάτι το οποίο, φίλοι μου, δεν έχει υπομονή κανείς να το κάνει, γιατί άμα κοιτάξει το ρολόι περνάει πολλή ώρα. Και όμως πρέπει να γίνει. 2-3 λεπτά. 3 λεπτά είναι καλά, άμα κάνεις βαριά. Μα 3 λεπτά λέει ο άλλος. Νομίζεις μερικές φορές άμα δεν κοιτάς ρολόι, μερικοί έχουν stopwatch. Άμα δεν κοιτάς ρολόι, λες, μπαίνεις το 1 λεπτό και λες, έχω κάνει 3. Δεν είναι έτσι. Άμα κρατήσεις ώρα, αν δεις, είναι πολλή ώρα. Αλλά όμως δίνει την ευκαιρία στο σώμα σου, τι, να είναι έτοιμο για το επόμενο σετ. Να είναι ξεκούραστο. Γιατί είπαμε να το κάνουμε ζημιά, να το φουσκώσουμε, να το πλήξουμε, να το χτυπήσουμε σαν το χταπόδι. Αλλά όμως πρέπει να ακολουθήσουμε ορισμένα rules. Δεν μπορούμε να πούμε να κάνουμε ταν. Αυτή είναι το overtraining μετά. Και το τελειώνει στο μάσκουλο. Λοιπόν, άλλο πράγμα που πρέπει να έχεις είναι ενθουσιασμός. Ενθουσιασμ
110% enthusiasm. Αν δεν έχεις ενθουσιασμό και είσαι ματζούφι και κατσούφι και είσαι κουρασμένος και δεν θες, πήγαινε σπίτι σου, γιατί ή θα κάνεις ζημιά στον εαυτό σου και δεν θα σε βοηθήσει πουθενά η γυμναστική. Τι είναι τώρα για τα supersets? Supersets είναι κάτι το οποίο το κάνουμε, εγώ όχι πολύ τακτικά, μ' αρέσει να ασχοληθώ με μία άσκηση, δηλαδή όταν κάνω τρικέφαλο να κάνω τρικέφαλο, όταν κάνω biceps να κάνω biceps. Δεν μ' αρέσει να παίζω. Αλλά πολλές φορές, ειδικά στα χέρια, μπορείς να κάνεις supersets. Υπάρχουν δύο είδη supersets. Υπάρχει το triceps, biceps. Ξέρετε τι είναι, έτσι είναι το τρικέφαλο και το δικέφαλο. Τρικέφαλο, δικέφαλο. Ξεκουράζει. Τρικέφαλο, δικέφαλο, ξεκουράζει. Τρικέφαλο, δικέφαλο, ξεκουράζει, αλλάζει άσκηση. Αυτό είναι η μία περίπτωση. Θα την αναλύσω την άλλη φορά. Η άλλη είναι τρικέφαλο, 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 ένα σετ. Εντάξει, ξεκουράζει. Biceps, 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 τρεις φορές. Αλλάζει άσκηση. Τρικέφαλο, 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 biceps, 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 τελείωσε, ξεκουράζει, αλλάζει άσκηση. Τρεν, και τελείωσε. Αυτά είναι τα superset. Αλλά εγώ προτιμάω, δεν τα πολύ κυνηγάω. Και τόσο γιατί άμα θέλω να γλιτώσω ώρα ή θέλω να φύγω, βιάζομαι κάπου να πάω, ναι, κερδίζεις κάπου 15 λεπτά. Τώρα, το κυριότερο και κλείνω, για να φτάσουμε την άλλη εβδομάδα να μιλήσουμε για τις ασκήσεις στο γυμναστήριο. Πόση ώρα training να κάνω στο γυμναστήριο? Εδώ θα τα χαλάσουμε, φίλοι μου. Εδώ είμαι σίγουρος θα αρχίσουν τα αλλά, ίσως, maybe, δεν ξέρω, εγώ δεν νομίζω, αλλά εσύ λες. Κοίταξε να δεις. Ένας ψεύτης, όπως είπα και την περασμένη φορά, στο 5 part, part number 5, bodybuilder ψεύτης, έλεγε ότι γυμνάζεται 7 μέρες την εβδομάδα, 7 ώρες την ημέρα. Τώρα τελευταία είπα, αν δεν κάνω, δεν τελειώσω 45 λεπτά, λέει, τη γυμναστική μου, τη σταματάω και φεύγω και την άλλη μέρα που θα πάω ή όποτε ξαναπάει, θα το κάνω, λέει, θα κοιτάξω να μην μιλήσω πολύ και να κάνω πιο γρήγορα, ώστε να κάνω μέσα στα 45 λεπτά να τελειώσω. Γιατί αν πάει 50 λεπτά, 60 λεπτά, έπρεπε να έχω φύγει. Α, τώρα πάει 45 λεπτά. Τότε γιατί μας έλεγες παραμύθια ότι έκανες 7 ώρες και τρέλαινες στον κόσμο? Ποιος μπορεί να κάτσει 7 ώρες μες στο γυμναστήριο και να κάνει τρέινινγκ με 100, 200, 300 κιλά και να γίνει μεγάλος? Γιατί πες ότι είσαι ο γιος του Ηρακλή και μπαίνεις μέσα και λες: εγώ θα κάτσω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μπορεί να το κάνεις, δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω δει κανένα να το κάνει. Έχω δει κάτι βλάκες που παίζουν στο γυμναστήριο, να τους αποκαλέσω έτσι, γιατί είναι βλάκες για μένα, ναι. Γιατί τους μιλάω μερικές φορές και δεν ακούνε. Και παίζουν, αλλά παίζουν με ελαφριά μέγα. Μάλλον για κοιτάνε τα κορίτσια πάνε παρά για να κάνουν γυμναστική. Λοιπόν, δεν μπορείς να κάνεις έτσι τίποτα. Δεν μπορεί να τελειώσεις. Λοιπόν, πόση ώρα? Εγώ λέω αυτό που είπε ο άλλος προηγουμένως. Αλλά έλεγε κάτι άλλο πριν πιο παλιά. Εγώ πιστεύω τα 45 λεπτά. 45 λεπτά. Βάλε μία ώρα, μία ωρίτσα, να το κάνουμε έτσι στρογγυλό και ωραίο. Μία ώρα να τελειώσεις 2 body parts. Στήθος, ας πούμε τώρα, και όμως, ας πούμε, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, ποιο και ποιο είναι καλά και ποιο πρέπει να πηγαίνει, με ποιο πρέπει να πηγαίνει. Λοιπόν, στήθος όμως, στήθος triceps, back, πλάτη με biceps, ξέρω εγώ τι, ό,τι θες κάνει. Easy και με καλή ξεκούραση μιλάμε, δεν μιλάμε να μπαίνεις σαν τρελός πίσω από τον απ' άλλο. Άμα ξεκουραστείς και μου κάνεις βαριούτσικα και ξεκουραστείς και 2 λεπτά σε κάθε άσκηση, σε κάθε σετ, να δεις για πότε περνάει η ώρα, πώς περνάει μία ώρα. Και μετά, άμα θέλεις, σου δίνω και άλλα 15 λεπτά να κάνεις τις μηχανές εκεί για να κάψεις κανένα πάχος. Ή το stretching, ή το ένα ή το άλλο. Αυτά είναι έξτρα, έτσι δεν είναι? Και μετά θα μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα για τις ασκήσεις, ποιες ασκήσεις, πόσες ασκήσεις και ποιες ασκήσεις πάνε με ποιες. Καλύτερα. Και όλα αυτά. Λοιπόν, άντε. Και πάλι σας ζάλισα λιγάκι, αλλά όπως είπαμε, λέμε πράγματα, λόγια αιωνίους ζωής. Εντάξει, άντε, για χαρά και πάλι.